Είσαστε έτοιμοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι τα ζητούμενα αυτά, ναι, τα ερωτηματικά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Σαλαγιάννη, είστε έτοιμοι να ψηφίσετε και το άρθρο 37. Έτσι. Το οποίο λέει ότι για 3 χρόνια καταργούνται οι κλαδικές συμβάσεις και υπάρχουν μόνο επιχειρησιακές. Όχι, δεν καταργούνται, δεν επεκτείνονται. Δεν επεκτείνονται. Να βαφτίσουμε το ψάρι κρέας τώρα για να τελειώνουμε. Μαλάτε τώρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το αποτέλεσμα θα είναι να. Μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, είναι πολύ ταλαιπωρημένο. Θα μειωθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα με αυτή τη ρύθμιση, κύριε Σαλαγιάννη, ναι ή όχι? Είναι πάρα πολύ πιθανό να μειωθούν. Άρα θα το ψηφίσετε? Αν το άρθρο 37, ναι, είναι κόκκινη γραμμή για την Τρόικα και επομένως δεν μπορώ να μην το ψηφίσω, ναι, θα το ψηφίσω. Αν είναι κόκκινη γραμμή για την Τρόικα, όχι αν είναι κόκκινη γραμμή για την ελληνική κοινωνία και για τον Έλληνα εργαζόμενο. Το παλεύω λοιπόν τώρα και μέσα, το παλεύω και μέσα στη Βουλή για να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε από αυτό, αν μπορεί να βελτιωθεί, αν μπορεί να αναπαληθεί. Απολύτως σαφής. Αν είναι κόκκινη γραμμή για την Τρόικα, μας λέτε, θα το ψηφίσετε. Αλλιώς δεν το ψηφίσετε. Το εκτιμώ το ότι το λέτε ειλικρινά έτσι. Όχι, μα αυτή είναι η θέση μου και το λέω ευθέως, δεν το λέω αμέσως.